Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή του Παπάγου, τον Νίκο Ρηγόπουλο. Νίκο, 0-0 σήμερα στα Σούρμενα. Πολύ καλό αποτέλεσμα νομίζω και σε συνδυασμό με την νίκη σφραγμένη αγωνιστική με το Καματερό. Αρχίζετε και παίρνετε ψυχολογία, παίρνετε βαθμούς και κοιτάτε με αισιοδοξία νομίζω το μέλλον σας στην κατηγορία. Καταρχάς, ένα σχόλιο για το σημερινό μάτς που κρίθηκε και αν πιστεύεις ότι ήταν δίκαιος ο βαθμός που δίκαιο το αποτέλεσμα. Αρχικά πιστεύω σε μια τέτοια έδρα είναι πολύ καλός ο βαθμός. Δύσκολα θα περάσει κάποια ομάδα από εδώ, ακόμα και από τις πρώτες που διεκδικούν. Τώρα πιστεύω το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Είχαμε πολλές φάσεις αντιπιθέσεις εμείς κυρίως και οι αντιπάλοι είχαν κάποιες χαλές φάσεις αποστημένα, είχαν ένα δοκάρι, θυμάμαι καλά. Θεωρώ πάντως ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα και πολύ καλός βαθμός για μας. Τώρα τι να περιμένουμε στην πορεία για πως σας... Εντάξει, εμείς θα πάμε όπου και να πάμε και στην έδρα μας και εκτός, να χτυπήσουμε όλα τα μάτς κανονικά. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσους περισσότερους πόντους που μπορούμε και τον κύριο, να καταφέρουμε τον κύριο στόχο που είναι για η παραμονή στην κατηγορία. Και φαντάζομαι να έρθει όσο πιο εύκολα γίνεται. Και να πάρουμε όσο καλύτερη μπορούμε. Νίκο, 5 βαθμούς έχετε τώρα. Χάσατε την πρώτη αγωνιστική από τη Θεία Αλλαγή ο Δημητρίου. Όμως στα επόμενα 3 παιχνίδια έχετε 2 πόντους εκτός έδρας. Πολύ σημαντικό, ειδικά ο σημερινός στα Σούρμενα και μια νίκη με το Καματερό στην έδρα σας. Δίκαιη συγκομονητή, πιστεύεις? Εντάξει, θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε λίγο παραπάνω πόντους. Ειδικά στο πρώτο μάτς με τη Θεία, αδικηθήκαμε. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας κυρίως. Μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει πρώτη. Σκοράρουμε πρώτη βασικά. Μπορούσαμε να είχαμε πάρει και ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο. Τώρα με το φωστήρα έξω πήραμε έναν πόντο. Ο κάθε πόντος εκτός έδρας είναι καλός, πιστεύω. Άρα εντάξει, πιστεύω ότι είναι καλή η 5 πόντο. Να πούμε και για σένα δύο λόγια. Νομίζω πρώτη χρονιά στον Παπάγο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 3 γκολ έχει βάλει ο Παπάγος και τα 3 τα έχει βάλει εσύ. Τι γίνεται λοιπόν, αν δεν βάλει εσύ, δεν βάζει γκολ ο Παπάγος? Δεν είναι έτσι, εντάξει. όλη η ομάδα βοηθάει, εννοείται. Έχω καλούς συμπαίκτες και αυτό φαίνεται, γιατί χωρίς assist δεν μπαίνει γκολ. Εντάξει, πιστεύω είναι και η τύχη. Εντάξει, μπορεί να ήμουν εγώ σε αυτή τη φάση και να το βάλω. Μπορεί να ήταν άλλος και να το έχει βάλει αυτός. Το θέμα είναι ότι βάζουμε γκολ και παίρνουμε πόντους. Όποιος να το βάζει είναι καλό. Και είναι διπλή χαρά για σένα, έτσι. Προφανώς το βοηθάει ομάδα. Πώς χρόνο είσαι, Νίκο? 21, γίνομαι 22 το Δεκέμβρη. Άρα όλο το μέλλον είναι μπροστά σου. Τι όνειρα έχεις για το ποδόσφαιρο? Σίγουρα να παίξω όσο πιο ψηλά μπορώ και αν μπορέσω να ζήσω και από αυτό. Αυτό. Είναι λίγο δύσκολο. Πέρα δύο λόγια για σένα. Θες σου να σε γνωρίσει και ο κόσμο ακόμα καλύτερα, αν δεν σε ξέρει? Εντάξει, είμαι δεκάρι, κυρίω παίζω στο κέντρο. Δεκάρι με χαρακτηρίζουν περισσότερο. Μου αρέσει να παίζω σαν οχτάρι όμω περισσότερο. Οι προπονητέ όλοι με βάζουν δέκα όμω. Κάτι τα ξέρουν. Τώρα παίζω και εξτρέμ, εννοείται. Είναι τα χαρακτηριστικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, σχεδόν όλε τι θέσει είναι σε θετικά. Πλάγι, μπορώ να παίξω όλε τι θέσει μπροστά και πλάγια. Center for, ok. Αν με χρειαστεί η ομάδα θα μπω, αλλά πιστεύω δεν με βοηθάει λίγο το σωματότυπο μου και η δύναμη. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Με τύχη, με πίστη, νομίζω και στον εαυτό σου, γιατί όχι να μπας και ακόμα πιο ψηλά. Έχεις τις δυνατότητες από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.